Μονή Δαφνίου στην Αθήνα, στην Αττική, ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια, και αυτό που κάνει ξεχωριστή τη Μονή Δαφνίου είναι τα περίφημα ψηφιδωτά της, και για το έργο αυτό πιθανόν θα χρειαζόταν Χρυσόβουλο, που δυστυχώς δεν έχει σωθεί ούτε και η διήγηση της κτίσεώς της, η οποία έγινε τον 10ο αιώνα, πιθανόν λέγουν ορισμένοι μελετητές είναι από τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο, τέλη 10ου αιώνα, αρχές 11ου αιώνα. Και αμέσως βλέπουμε τον μεγάλο τρούλο και θόλο της εκκλησίας του Δαφνίου. Από το δάπεδο έως την οροφή είναι περίπου 17 μέτρα, η διάμετρος του τρούλου είναι περίπου 9 μέτρα. Χριστός Παντοκράτορας, αυστηρός κριτής, ψηφιδωτά του 11ου αιώνα, γύρω στο 1080, καθώς βλέπουμε την μεγαλοπρέπεια του Χριστού Παντοκράτορα στο Δαφνί. Πλαισιώνουν τον Χριστό Παντοκράτορα στο λαιμό του τρούλου 16 ολόσωμοι προφήτες, και στα μεγάλα ημιχόνια υπάρχουν μεγάλες παραστάσεις. Πρώτη παράσταση στα μεγάλα ημιχόνια είναι η γέννηση του Χριστού, ζεύγη αγγέλων επάνω, ειδοποιούν τους βοσκούς, και εδώ πάλι βλέπουμε στον λαιμό του τρούλου τους ολόσωμους προφήτες, 16 προφήτε, που είναι στον λαιμό του τρούλου, και εδώ βλέπουμε στο δεύτερο ημιχόνιο τον Ευαγγελισμό, ένα έξοχο ψηφιδωτό με την θαυμάσια στάση του Αγγέλου, και πάλι ο Χριστός Παντοκράτορας επάνω στον θόλο σε ουράνιο φως, οι ακτίνες του κύκλου, ο οποίος βρίσκεται σε ένα γιγάντιο μεγάλο μετάλλιο. Ωραιότατη παράσταση στα ημιχόνια είναι η βάπτιση του Χριστού, οι άγγελοι και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος βαπτίζει τον Χριστό, και φαίνεται και το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς. Και στο άλλο ημιχόνιο είναι η μεταμόρφωση του Χριστού μεταξύ του Ηλία και του Μωυσή. Και εδώ βλέπουμε το δάπεδο της εκκλησίας έως και τον θόλο επάνω είναι γύρω στα 17 μέτρα. Αριστερά όπως κοιτάμε είναι και η σταύρωση του Χριστού. Η περίφημη σταύρωση του Χριστού στο Δαφνί, η Παναγία και ο Ιωάννης ο Θεολόγος με την όλη στάση του και τις κινήσεις των χεριών δείχνουν την θλίψη και τον πόνο τους μπροστά στο φοβερό θέαμα, ψηφιδωτό στη βόρεια κεραία του ναού, καθώς βλέπουμε τα ψηφιδωτά της Μονής Δαφνίου. Η Ανάσταση ή Εισάδου Κάθοδος. Ο Χριστός κατά την τριήμερη ταφή του κατέβηκε στον Άδη, έσπασε τις πύλες του, τον ποδοπάτησε και λύτρωσε το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία. Στη σκηνή αυτή ο Χριστός, νικητής του Άδη, τραβάει από τον τάφο τον Αδάμ και την Εύα, που εκπροσωπούν όλο το ανθρώπινο γένος, ενώ οι προφητάνατες Δαβίδ και Σολομών και Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής και άλλοι δίκαιοι παρακολουθούν το γεγονός, ψηφιδωτό στην νότια κεραία του ναού. Η ψηλάφιση ή η απιστία του Θωμά. Ο Θωμάς δεν ήταν μαζί με τους άλλους μαθητές όταν παρουσιάστηκε ο Χριστός μετά την Αναστασή του, ύστερα από 8 ημέρες. Ο Χριστός παρουσιάστηκε και πάλι, ενώ οι πόρτες του δωματίου ήταν κλειστές. Ο Θωμάς με τρόμο πλησιάζει
το δάχτυλό του εις τον τύπον των ύλων και ομολογεί προς τον Χριστό: «Συ είσαι ο Κυριός μου και ο Θεός μου». Ξηφιδωτώ στη νότια κεραία του ναού γύρω στο 1080 ενδέκατος αιώνας θαυμάσια ξηφιδωτά. Ο Ευαγγελισμός, σκηνή συμμετρική, γεμάτη απλότητα και χάρη. Ο Αρχάγγελος, χωρίς να πετάει ορμητικά ή να τρέχει, μεταφέρει προς την Παναγία, η οποία τον ακούει ευλαβικά, το χαρμόσυνο μήνυμά του ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού. Ξεφιδωτώ στη βορειοανατολικό ημιχόνιο. Και η μορφή του αγγέλου είναι οπωσδήποτε παρμένη από την αρχαία ελληνική τέχνη. Ο προφήτης Αρών, ψηφιδωτό στη μικρή κόγχη κάτω από το βορειοανατολικό ημιχόνιο. Η είσοδος στεροσόλυμα βαϊφόρος. Ο Χριστός πάνω σε πουλάρι πλησιάζει στα τυχισμένα Ιεροσόλυμα. Εμπρός από την πύλη τον υποδέχονται οι Ιεροσαλημίτες με κλάδους από φοινικόδεντρα. Χαριτωμένα είναι τα μικρά παιδιά που άλλα είναι ανεβασμένα στα δέντρα και άλλα στρώνουν τα ρούχα τους στο δρόμο. Ψηφιδωτώ στη βόρεια κεραία του ναού. Ο Άγιος Γρηγόριος Αγραγαντίνος είναι στην κάτω Ιταλία αυτή η πόλη και εκεί ήταν, ζούσε ο Άγιος Γρηγόριος. Στην κόχη του ιερού ψηλά είναι δύο άγγελοι, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και ο Αρχάγγελος Γαβρίλ με τη Θεοτόκο, αλλά δυστυχώς η Θεοτόκος έχει καταστραφεί και δεξιά και αριστερά είναι οι δύο άγγελοι. Στο σημείο αυτό δεν ήταν καθόλου καλό το φως και εδώ είναι ο άλλος Αρχάγγελος, ο Γαβρίλ, και φαίνεται κάπως όχι καθαρό. Και εδώ πάλι βλέπουμε τον προφήτη των Αρών κάτω από τα μεγάλα ημιχόνια της Εκκλησίας, αλλά είναι θαυμάσιο πως αυτοί οι τεχνίτες που έφτιαξαν τα ψηφιδωτά είχαν τόσο καλές φόρμες. Εισόδια της Θεοτόκου, ο Ιακίμ και η Αγία Άννα με συνοδεία από νέες λαμπαδιφόρες οδηγούν την μικρή Θεοτόκο στο ναό σύμφωνα με την υπόσχεση που είχαν δώσει. Έχω την εντύπωση ότι οι τεχνίτες που έφτιαξαν τα καλά ψηφιδωτά στη Μονή Δαφνίου, στον Όσιο Λουκά στη Λιβαδιά και στη Νέα Μονή της Χίου, είχαν δει στο Κωνσταντινούπολη τα πολλά γάλματα που στόλιζαν την Κωνσταντινούπολη, τα πρωτότυπα γάλματα του Πραξιτέλη, του Πολύκλητου και του Φιδία, και από αυτά τα γάλματα είχαν πάρει τη συμμετρία και τη στάση των σωμάτων, φαίνεται καθαρά στον Άγγελο του Ευαγγελισμού και σε όλους τους αγγέλους τα ψηφιδωτά τα οποία κοσμούν αυτές τις τρεις μεγάλες και σημαντικές εκκλησίες στην Ελλάδα. Και εδώ πάλι ξαναβλέπουμε τα εισόδια της Θεοτόκου, ο Ιακίμ και η Άννα με συνοδεία από νέες λαμπαδιφόρες οδηγούν τη μικρή Θεοτόκο στο ναό σύμφωνα με την υπόσχεση που είχαν δώσει. Αριστερά ένας άγγελος φέρνει τροφή στη Θεοτόκο, ψηφιδωτώ στο Νάρθηκα. Η Κωνσταντινούπολη και μέχρι την άλωση από τους Σταυροφόρους το 1204 ήταν γεμάτη με τα αγάλματα πρωτότυπα έργα του Φιδία, του Πραξιτέλη και όλων του Αλκαμένους και όλων των μεγάλων γλυπτών τα οποία στόλιζαν τότε την Κωνσταντινούπολη.
το περίφημο καθολικό της Μονής Δαφνίου του 11ου αιώνα στον αρχιτεκτονικό τύπο του οκταγωνικού ναού. Βλέπουμε τον άρθικα, τον εξονάρθικα της εκκλησίας, ο οποίος έγινε αρκετά αργότερα, γύρω στο 1150, γύρω στον 12ο αιώνα, και τότε χρησιμοποιήθηκαν αρχαίοι κύονες, διότι η Μονή έχει χτιστεί επάνω στο ιερό του Δαφνηφόρου Απόλλωνα. Οι κύονες οι πραγματικοί ήταν τέσσερι, αλλά έγινε το 1810, όταν ήρθε στην Αθήνα, πήρε τους τρεις, ήταν τέσσερι κύονες και πήρε τους τρεις, ο ένας έχει χαθεί και οι άλλοι δύο είναι στο Βρετανικό Μουσείο. Και ένας είναι ο αυθεντικός που υπάρχει στον εξονάρθικα της Εκκλησίας του Δαφνίου. Ο αυθεντικός είναι αυτός εδώ τον οποίον βλέπουμε, και βάσει αυτού νου φτιάξανε τους άλλους τρεις, τους αντιγράψανε και τους βάλανε. Κατά την Φρακοκρατία η Μονή την πήρανε οι Γάλλοι μόναχοι. Όταν έγινε η Φραγκοκρατία, οι Φράγκοι Λατίνικα λόγεροι του τάγματος των Κιστερσιανών καταλαμβάνουν το μοναστήρι, διώχνουν τους Ορθόδοξους μοναχούς, και τότε γίνονται και μερικές τροποποιήσεις στον εξονάρθικα γοτθικά τόξα με γοτθικές απολύξεις, τα λεγόμενα οξυκόρυφα. Το 1263 ενταφιάζεται ο Δούκας των Αθηνών, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει και τη Μονή Δαφνίου σαν μαυσολείο για τους Ντελαρός. Καθώς βλέπουμε και την μικρή αυλή των Κιστερσιανών μοναχών, όπως συνηθίζεται στα λατινικά μοναστήρια. Όλη η Ελλάδα χωρίστηκε σε δουκάτα και βαρονίες. Τα δουκάτα θα λέγαμε ότι είναι σαν τα σημερινά κράτη, αλλά με την ίδια θρησκεία και τα ίδια ήθη με τα μεγάλα κράτη της εποχής. Ένα δουκάτο μπορούσε να έχει και 6 βαρονίες. Είναι ο Δούκας, μετά είναι ο Κόμης, ο Μαρκίσιος και ο Βαρόνος. Ο Βαρόνος, ένα δουκάτο, χωριζόταν και σε 6 βαρονίες, καθώς μετά ο τελευταίος είναι και ο Υπότης. Σαρκοφάγη δουκών της Αθήνας, Ντελαρός. Βέβαια και τους Ντελαρός μετά τους διαδέχτηκαν οι Καταλανοί, οι Ατζόλοι, οι Φλωρεντίνοι. Και το 1458 ο Μωάμεθ ο δεύτερος Σουλτάνος των Τούρκων υποδηλώνει την Αθήνα, και έτσι και η Μονή Δαφνίου πάει στα χέρια πια των Τούρκων και ξαναμπαίνουν μέσα στο μοναστήρι οι Ορθόδοξοι Καλόγεροι. Το 2021 συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 1821-2021, και έγινε μία περιοδική έκθεση στη Μονή Δαφνίου για το λεγόμενο φιλελληνισμό. Τα περισσότερα έργα είναι από την προσωπική συλλογή του Μαρτίνου, και εδώ βλέπουμε τα γλυπτά. Ήταν μία προτομή ενός μίας κοπέλας ελληνοπούλας, ξένου γλύπτη, και το άγαλμα αυτό το ρεότατο Γιώργιος Φιτάλης ο Έλλην του 1821. Το έργο έγινε το 1853. Όπως βλέπουμε την μικρή έκθεση με τους φιλέλληνες, μου άρεσε πάρα πολύ που επιλέξανε το χώρο του Δαφνίου και τα υπάρχοντα σωζόμενα κτίρια για να γίνει η έκθεση για τον φιλελληνισμό. Αυτό είναι ένα πηγάδι. Το Δαφνί είχε και πολλά πηγάδια, και ένα πηγάδι είναι και αυτό το οποίο είναι στην αίθουσα της έκθεσης, δύο θαυμάσια ρολόγια φιλελληνικά αρχών του 19ου αιώνα. Βασική πηγή πληροφοριών για την τύχη της Μονής Δαφνίου κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης
αποτελούν κυρίως οι επιστολές και τα απομνημονεύματα των οπλαρχηγών του αγώνα. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, όταν ως ηγούμενος της Μονής αναφέρεται ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος Λαμπύρης, το μοναστήρι πολιορκήθηκε και καταλήφθηκε από τους Τούρκους. Η παράδοση αναφέρει ότι η εισβολή έγινε μέσω του πηγαδιού που βρίσκεται έξω από τον περίβολο και συνδέεται υπόγεια με τα τρία πηγάδια που υπάρχουν στο εσωτερικό του. Λέγεται μάλιστα ότι το μυστικό αυτό πέρασμα αποκάλυψε στους Τούρκους ένας μοναχός ο Παΐσιος. Οι Τούρκοι άναψαν στο εσωτερικό του καθολικού φωτιά, την οποία διατήρησαν για 3 ημέρες, πιστεύοντας ότι έτσι θα λιώσει ο χρυσός των ψηφιδωτών, καθώς βλέπουμε συνέχεια την έκθεση με τον φιλελληνισμό. Στη φωτιά κάηκε και ο προδότης μοναχός. Η χρονική τοποθέτηση του επεισοδίου αυτού με τη φωτιά είναι εξαιρετικά δύσκολο λόγω της έλλειψης τεκμεριωμένων πληροφοριών. Ο κύριος Καμπούρογλου τοποθετεί το επεισόδιο στις αρχές της Επανάστασης κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Ομέρ Βριώνη στην Αττική το καλοκαίρι του 1821, ενώ ο Νίκος Βέης το συσχετίζει με την εισβολή του Κιουταχή στην Αθήνα το 1826 και τις σημαντικές μάχες που έλαβαν χώρα στο Χαϊδάρι. Στην περιοχή της Μονής Δαφνίου έγινε και η μεγάλη μάχη του Χαϊδαρίου το 1826. Θαυμάσια αντικείμενα της έκθεσης και πάλι αυτό το ωραιότατο άγαλμα της κόρης, το οποίο είναι από τη συλλογή Μαρτίνου, το 1870 περίπου έχει γίνει και είναι επίχρυσος μπρούτζος μαζί και με ασίμι και είναι η Ελληνοπούλα. Είναι κτήμα της συλλογής Μαρτίνου και τώρα είναι και στην έκθεση η οποία θα διαρκέσει έως και το τέλος Σεπτεμβρίου του 2022. Τα δύο φιλελληνικά ορολόγια και εδώ πάλι το άγαλμα του ο Έλλην του 1821 του Φιτάλη, του Γεωργίου Φιτάλη, ένας μεγάλος γλύπτης από την Τίνο, έχει φτιάξει και στην πλατεία της Κυψέλης το άγαλμα του Κωνσταντίνου του Κανάρη και ολόκληρη η έκθεση όπως είναι για τον φιλελληνισμό και για τους περιηγητές που ήρθαν από το 17ο αιώνα, 18ο αιώνα στην Ελλάδα και είχαν καταγράψει και τη Μονή Δαφνίου και τη σχεδιάσανε και υπάρχουν και πολλές απεικονίσεις στην έκθεση της Μονής Δαφνίου. Μεγάλος πίνακας, μακρόστενος, με την Αθήνα στα μέσα του 19ου αιώνα, γύρω στο 1860, στη Βασιλεία του Όθωνα και φαίνονται ακόμα νομίζω και το σπίτι, το παλάτι του Σλίμαν. Ίσως να είναι και λίγο πιο αργότερα, γύρω στο 1880 να έχει γίνει ο πίνακας, γιατί φαίνεται το παλάτι του Σλίμαν. Και ήταν λιγοστά τα κτίρια της Αθήνας, οπωσδήποτε είναι ξένος ο καλλιτέχνης που έχει φτιάξει αυτό τον ωραίο και σπουδαίο πίνακα. Πίνακες με τη Μονή Δαφνίου
και σκίτσα όπως την είδαν οι περιηγητές, και εδώ υπάρχει μία προθήκη, και αυτά είναι από τη συλλογή Μαρτίνου, και έχει διάφορες πιστόλες και καριοφύλλα, μακρύκανο όπλο του Νικολάου Κρυεζιώτη, ασήμι και επιχρυσωμένο, και ενχάρακτα έχει επάνω, 19ου αιώνας, γύρω στο 1820 περίπου, είχαν λάβει μέρος και στην επανάσταση του 1821. Η επανάσταση βάστηξε βέβαια 10 χρόνια. Η Μονή Δαφνίου βρίσκεται στο Χαϊδάρι, στις παρυφές του όρου Σεγάλεο επί της Λεωφόρου Αθηνών. Το ρεύμα προς Αθήνα 11 χιλιόμετρα από το κέντρο της και είναι χτισμένη στη θέση που υπήρχε η Ιερό του Απόλλωνα στο Δαφνί. Η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική της και ιδιαίτερη ψηφιδωτή διακόσμησή του, του ναού της Μονής, την καθιστούν ένα από τα πλέον εξαιρετικά μνημεία της βυζαντινής τέχνης. Από το 1990 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Και πάλι στην μεγάλη και σημαντική εκκλησία της Μονής Δαφνίου, ο Χριστός ο Παντοκράτορας με τους 16 προφήτες, ό,τι είχε απομείνει. Εδώ είναι η βάπτιση του Χριστού. Συνήθως ο χρυσός είναι η αλόμαζα και βάζανε φύλλο χρυσού. Δεν είναι ατόφιο χρυσάφι, είναι πολύ φύλλο χρυσού. Αυτό βέβαια δεν το ξέρανε οι Τούρκοι, οι Βάρβαροι, και κατεβάζανε τα ψηφιδωτά χωρίς να ξέρουν ότι είναι ένα φύλλο χρυσού που είναι πάρα πολύ λεπτό. Η μεταμόρφωση και μέρος του Τρούλου, στο λαιμό του Τρούλου που είναι οι προφήτες, και όπως είπα προηγουμένως, οι τεχνίτες που έφτιαξαν τα ψηφιδωτά της Μονής Δαφνίου, του Οσίλου Κάστη Βιωτία και της Νέας Μονής της Χίου, είχαν υπόψη τους τη μεγάλη γλυπτική της κλασικής Ελλάδος, διότι όταν χτίστηκε η Κωνσταντινούπολη, πολλά μεγάλα γάλματα του Φιδία, του Πραξιτέλη, του Αλκαμένου, του Πολύκλητου, τα είχαν πάρει και τα είχαν βάλει στον υπόδρομο και στολίσαν την Κωνσταντινούπολη. Αυτά βέβαια κατά την τέταρτη σταυροφορία καταστράφηκαν από τους σταυροφόρους, αλλά είχαν υπόψη τους την κομψότητα των σωμάτων, και φαίνεται στα ψηφιδωτά αυτών των τριών εκκλησιών ότι παρουσιάζουν τους αγγέλους με πάρα πολύ ωραία στάση του σώματος, ιδίως τον Ευαγγελισμό. Ακόμα και οι μορφές των προφητών είναι σαν αγάλματα. Η κίνηση της Θεοτόκου, ό,τι είχε απομείνει, είχε καταστραφεί στο κέντρο, ήταν ο Χριστός, ο οποίος βαστάει την ψυχή της Θεοτόκου. Στα μικρά μέρη του ναού δεν ήταν καθόλου το φως, και εδώ υπάρχουν ωραιότατα ψηφιδωτά. Σύνολο ψηφιδωτών στη Μονή Δαφνίου είναι 72,
που σημαίνει ότι δεν σημαίνει ότι είναι 72 πρόσωπα, διότι μια παράσταση μπορεί να έχει 20 πρόσωπα, αλλά ρυθμείται ως ένα. Έχουν βρει 72 θέματα καταγεγραμμένα, είναι σήμερα στην Μονή Δαφνίου, καθώς βλέπουμε τον Τρούλο, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Αυτές οι στάσεις των σωμάτων των αγγέλων σίγουρα είναι αυτά που είχαν δει οι καλλιτέχνες από τους μεγάλους γλύπτες της αρχαιότητος. Οι Βυζαντινοί δίνανε πολύ μεγάλη σημασία στο ζευγάρι Άγιος Σέργιος και Άγιος Βάκους. Δεν υπάρχει εκκλησία και πρωτοβυζαντινή και μεσοβυζαντινή που να μην τιμά αυτούς τους δύο στρατιωτικούς Αγίους, Σέργιος και Βάχος, που πιθανόν λέγουν ότι ήταν και ζευγάρι σαρκικό αυτοί οι δύο στρατιωτικοί Άγιοι, Άγιος Σέργιος και Βάχος. Δυστυχώς στο σημείο που είναι η τοιχογραφία δεν ήταν καθόλου καλό το φως, δεν φωτιζόταν καλά και έχω βάλει και τις φωτογραφίες που βρήκα. Άγιος Σέργιος και Βάχος τους τιμούσαν πάρα πολύ οι Βυζαντινοί αυτούς τους δύο Αγίους στρατιωτικούς και πάλι τα εισόδια της Θεοτόκου, έξοχο ψηφιδωτό, και θα έλεγα ότι οι παραστάσεις στη Μονή Δαφνίου κατά κάποιο τρόπο είναι και ανακατεμένες, δηλαδή στον Άρθικα, ενώ συνήθως βάζουν τις σκηνές της Θεοτόκου, έχουν ακόμα και το μυστικό δείπνο που έχει καταστραφεί, τον Υπτήρα, μόνο η προδοσία του Χριστού που είναι στον Άρθικα υπάρχει ολόκληρα, δυστυχώς είναι το μόνο ψηφιδωτό που ακόμα το συντηρούν και ήταν σκάλος χιές. Στο Μεγάλο Τρούλο και στη Μιχόνια, οι τέσσερις μεγάλες παραστάσεις, η βάπτιση και όπως φαίνεται, και το κτίσιμο του ναού της Μονής Δαφνίου λέγεται περίκλειστο, πλυνθοπερίκλειστο, διότι βάζανε μία πέτρα και γύρω από την πέτρα βάζανε τούβλα. Επανάσταση του 1821 στη Μονή Δαφνίου. Η Μονή Δαφνίου αλώθηκε από τους Τούρκους κατά την Επανάσταση του 1821. Παρά τον ισχυρότατο οχυρωματικό του περίβολο, η παράδοση αναφέρει ότι η εισβολή έγινε μέσω αβαθούς πηγαδιού που βρισκόταν έξω από τον περίβολο και συνδυόταν υπογείως με άλλα τρία πηγάδια εντός της Μονής. Το μυστικό αυτό πέρασμα αποκάλυψε ο μοναχός Παΐσιος στους Τούρκους, οι οποίοι έκαψαν τη Μονή και τον προδότη Παΐσιο, και τα απομεινάρια του πτωματός του σώζονταν πεταμένα σε μια γωνία της Μονής μέχρι το 1854. Η Μονή Δαφνίου βρίσκεται στο Χαϊδάρι, στις παρυφές του όρου Σεγάλεο επί της Λεωφόρου Αθηνών. Το ρεύμα προς Αθήνα 11 χιλιόμετρα από το κέντρο της και είναι χτισμένη στη θέση που υπήρχε ιερό του Απόλλωνα στο Δαφνί. Η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική της και ιδιαίτερη ψηφιδωτή διακόσμησή του ναού της Μονής την καθιστούν ένα από τα πλέον εξαιρετικά μνημεία της βυζαντινής τέχνης. Από το 1990 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Κεντρικός τρούλος του ναού 9 μέτρα περίπου διαμέτρου και από το δάπεδο είναι 16 μέτρα και δεσπόζει ο Χριστός ο Παντοκράτορας, και στο λαιμό του τρούλου υπάρχουν 16 ολόσωμοι προφήτες. Καθώς βλέπουμε το αυστηρό ύφος του Παντοκράτορα Χριστού ως κριτή των πάντων, με το δεξί χέρι ευλογεί και με το αριστερό χέρι βαστάει το Ευαγγέλιο. Ο μεγάλος Παντοκράτορας Χριστός στη Μονή του Δαφνίου.
Μονή Δαφνίου, ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια της Αττικής και της Αθήνας, και αυτό που την Μονή Δαφνίου ενδεκάτου αιώνα την κάνει ξεχωριστή είναι τα περίφημα ψηφιδωτά της. Για μια τέτοια κατασκευή οπωσδήποτε θα υπήρξε αυτοκρατορικό χρυσόβουλο από τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο τέλος 10ου αιώνα στα μέσα του 11ου αιώνα, αλλά δεν έχει σωθεί ακριβώς το κτητορικό έγγραφο και η αφήγηση. Αύγουστος μήνας του 2022 στην Μονή Δαφνίου που γίνεται και η περιοδική έκθεση για τον φιλελληνισμό.